έχουμε τη γνώση και τα στοιχεία εκείνα που ακυρώνουμε τις τεχνικές υπηρεσίες, να τις τεκμηριώσουμε. Εγώ ως Δήμαρχος μέχρι σήμερα αποδέχομαι τις αποφάσεις των τεχνικών υπηρεσιών και ότι είναι σύνομες και εντάσσονται μέσα στους κανόνες που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία και για αυτόν τον λόγο τη σφαίρα μου και δεν φέραμε όλες. Τώρα προχωρούν και σε άλλες μελέτες, άλλων παιδιών χαρών, που μέσα στη διάρκεια που απομένει, αν είναι έτοιμες, θα τις φέρουμε και εκείνες. Αλλά το να μην το ψηφίσουμε και να συμβεί μεθαύριο οτιδήποτε, εντάξει, αντιλαμβανόσαστε τι θα συμβεί από εκεί και πέρα και σε επίπεδο νομιμότητας, αλλά και σε επίπεδο κριτικής, αλλά και αν θέλετε, έντασης που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στην τοπική κοινωνία από ένα τυχαίο γεγονός. Για αυτόν τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να περάσουν αυτές οι μελέτες και να υλοποιηθούν. Άλλο συνάδελφο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Η παιδική χαρά του ξηρού νερού, το δάπεδο ειδικά, είναι σε πολύ κακή κατάσταση και υπάρχει κίνδυνο να συμβεί και κανένα τύχημα. Κύριε Πρόεδρε, εδώ σας διακόπτω ακριβώς επειδή άνοιξα τη μελέτη. Τι ξέρω τη μελέτη, έχει ψηφιστεί ομόφωνα το τοπικό συμβούλιο. Οι σημαντικές εργασίες είναι του δάπεδου. Το δάπεδο. Το δάπεδο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επισκευαστεί. Δυο φορές που το επισκευάσαμε, πήγαν άδικα και τα χρήματα που δώσαμε, γιατί η υποδομή του δάπεδου είναι ακατάλληλη. Έχει γίνει, έχει στρωθεί όταν κατασκευάστηκε η παιδική χαρά με καλύκι 3α, τι είναι πάνω, αφού καθαρίστηκε το χώμα από το πράσινο, και είναι τόσο μαλακό που κάθε τόσο μας δημιουργεί προβλήματα. Και είναι, αυτή τη στιγμή έχει τόσο μεγάλες λακκούβες που είναι επικίνδυνη για τα παιδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν εργασίες αυτές ή διαφορετικά πρέπει να κλείσει η παιδική χαρά. 12.000 και μάλιστα βλέπω εδώ θα μπει ελαστικό δάπεδο. Ναι. Θα γίνει και υποδομή από κάτω. 7.000 στο Λεχόβου, 10.000 στο Σταμιντέρου. Ωραία, κύριε. Ναι, κύριε Θεοδωρή, συμπληρώσει και να πάμε για ψήφιση. Συνολικά θα βάλω τα θέματα για ψήφιση. Ναι. Ξανά το ίδιο ότι έτσι είναι, αλλά λοιπά σε μαθή διδακτική. Δηλαδή, εμείς είπαμε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες δεν είναι καλές και ο Δήμαρχος υποστηρίζει τις τεχνικές υπηρεσίες και τις εκτιμάει, ενώ εμείς δεν τις εκτιμάμε. Τεχνικές υπηρεσίες κάνουν μελέτες ανάλογα με το ποσό που ψηφίσεις, ανάλογα με το ποσό που διαθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήταν ανάγκη να διαθέσουμε 12.000 για να ξοδευτούν οι 12.370. Ψηφίζαμε 20.000 και να μπαίνανε και τα 12 μαζί, για να έχουμε ακόμη πιο σωστές υπηρεσίες. Και πώς θα γίνει δάπεδο, επίστρεψε τσιμέντου λέει στο ξινό, και από πάνω θα μπουν ελαστικές πλάκες. Πώς θα γίνει το δάπεδο, το τσιμέντο, όταν δεν θα έχεις αποφασίσει ποια όργανα παιδικής χαράς, γιατί για κάποια από ό,τι λέμε στη μελέτη, αν θυμάμαι, θα πούνε, πώς θα βάλεις στα θεμέλια των οργάνων της παιδικής χαράς και θα τοποθετήσεις και το ελαστικό δάπεδο, αν δεν ξέρεις ποια όργανα παιδικής χαράς θα βάλεις. Μετά θα πας ξανά να ξανανοίγεις τρύφες για να βάλεις στα θεμέλια και να ξαναψάχνεις τρόπους να κάνεις χάλι αυτό το δάπεδο το οποίο έχει ήδη γίνει. Τι πρέπει να γίνει, να διατεθούν αυξημένες πιστώσεις όσες διαθέτουμε για τις πιο επικίνδυνες παιδικές χαρές οι οποίες υπάρχουν. Όποιες θα αξιολογήσουν οι υπηρεσίες ότι είναι σωστό. Γιατί είπα ότι αν κάνεις την περίφραξη και δεν αντικαταστήσεις ή κάνεις το δάπεδο και δεν αντικαταστήσεις τα όργανα της παιδικής χαράς, τα οποία είναι οι αιτίες των κινδύνων, είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρή. Πάμε για ψήφιση των θεμάτων αυτών. Δεν κάνετε μόνο μια παιδική χαρά. Δηλαδή, αυτό που λέμε στους πρόεδρους είναι ότι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, αυτές που έχουν. Πάντως, κύριε Θεοδωρή, επειδή εγώ σύζησα με τον κύριο Κοντίνη, ο Κοντίνης δεν πήρε εντολή τι χρειάζεται κάθε παιδική χαρά. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ναι, όμως ο κύριος Κοντίνης, αλλού βλέπετε δεν αναδόθηκε. Ο κύριος Κοντίνης βάσει του νόμου έκρινε τι παρεμβάσει. Γι' αυτό αλλού αναδόθηκαν 5.000, αλλού 7.000 και πιάστηκε το όριο μόνο στο ξινό ή κάπου νομίζω δεν πιάστηκε. Άρα ο κύριος Κοντίνης, κατά την άποψη, αυτό που μου είπε εμένα, ότι βάλει βάση του νόμου να πληρούν τις προδιαγραφές. Κατά την άποψή του, αυτές τις παρεμβάσεις πληρούνται. Αυτό το ρώτησα. Τι να σας πω. Ψηφίζουμε. Κατά πλειοψηφία. Το 8ο θέμα. Όχι, πάμε τώρα στο.